Δεν θα αναφερθώ, επαναλαμβάνω, στην μεταπολίτευση, στο πανεπιστήμιο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι καταγεγραμμένα όλα όσα έχουν γίνει και προφανώς και στην ουσιαστική συζήτηση που γίνεται εδώ μπορούν να υπάρξουν οι απαντήσεις οι οποίες χρειάζεται να υπάρξουν προς τον κύριο Υφυπουργό της Παιδείας, που είναι μάλιστα πανεπιστημιακός. Είναι σαφές ότι όλα αυτά που είπε για την μεταπολίτευση και το πανεπιστήμιο υπηρετούν μία στρατηγική την οποία επί 3 χρόνια εδώ μέσα ακούμε, ουσιαστικής αναθεώρησης του δημοκρατικού και κοινωνικού και κεκτημένου της μεταπολίτευσης, ανεξάρτητα κυβερνήσεων και ανεξάρτητα της πορείας των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων αυτής της πεντηκονταετούς περίοδου. Πήρα το λόγο για να πω και να αναφερθώ και να εγκαλέσω τον κύριο Συρίγο και μάλιστα θα του έλεγα ότι θα έπρεπε να αφαιρέσει και από τα πρακτικά όλο το αρχικό αφήγημα περί μύθων για την μαζική λαϊκή αντίδραση στο καθεστώς της δικτατορίας. Και τον εγκαλώ γι' αυτό και τον καλώ να αφαιρέσει αυτά που είπε στην αρχή, διότι σε αυτή την αίθουσα, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, από όπου έχουν περάσει δυστυχώς και πολύ πιο ακραίες δεξιές δυνάμεις και ακροδεξιές δυνάμεις και φιλοφασίζουσες δυνάμεις, ουδέποτε έχει προβληθεί αυτό το αφήγημα, το οποίο είναι απολύτως ανιστόρητο. Διότι γνωρίζετε, κύριε Συρίγο, είναι αδύνατο να μην γνωρίζετε, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, ότι κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπήρξαν πολύ μεγάλες μαζικές διαδηλώσεις από την κηδεία του Παπανδρέου το 68 μέχρι και το 74, πάρα πολλές, πέραν δηλαδή του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, των εξεγέρσεων στη νομική, των εξεγέρσεων σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας στην ίδια εκείνη φάση, υπήρχαν μαζικές διαδηλώσεις όπου γίνονται μαζικές συλλήψεις και υπήρχαν επίσης ξερονήσια ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάει στο εξωτερικό μαζικότατα που φυλάγανε τους ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους της αριστεράς και όχι μόνο, όλου του πολιτικού φάσματος που θέλαν να αντισταθούν και δεν μπορούσαν να κατέβουν στον δρόμο διότι υφίστανται τις προληπτικές συλλήψεις και τις φυλακίσεις μέχρι και επί 7 χρόνια. Η προσπάθειά σας και μάλιστα όντας υφυπουργός της παιδείας να ξαναγράψετε την ιστορία για εκείνη την περίοδο για να φτιάξετε ένα εύπεπτο αφήγημα που θα διαμόρφωνε τη σκέψη σας που αναλύσατε και τη σέβομαι αυτή είναι η σκέψη σας για το μεταπολιτευτικό πανεπιστήμιο είναι άκρως απαράδεκτη και είναι ύβρις για αυτή την αίθουσα. Είναι απολύτως ανιστόρητο, λυπάμαι πάρα πολύ, η επταετία ήταν κατάστηκτη από μαζικές αντιδράσεις, αντιστάσεις, κινητοποιήσεις. Δεν θέλω τώρα να καταχρώμαι τον χρόνο για να σας το υπενθυμίσω, διότι ήμουν από αυτούς που ήμασταν παρόντες λόγω ηλικίας, όχι λόγω κάποιες άλλες διάστασης. Λυπάμαι πάρα πολύ το ότι προσπαθήσατε να πείτε για ορισμένους οι οποίοι ηρωικά μόνο δώσανε το στίγμα τους και κάνανε αντίσταση, ακριβώς υπηρετεί τον μύθο του εξοραϊσμού της επταετίας και άρα της άνετης ιστορικής αναθεώρησης για την πεντηκονταετή μεταπολίτευση και της καταστρατήγησης του δημοκρατικού, κοινωνικού και πολιτικού και κεκτημένου της μεταπολίτευσης. Λυπάμαι πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είχε το λόγο για 3 λεπτά και στη συνέχεια, κύριε Υπουργέ, θα διευκρινίσετε. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο εάν δεν ήταν πραγματικά προσβλητική για το Ελληνικό Κοινοβούλιο η προηγούμενη παρέμβαση του κυρίου Υπουργού. Όταν μάλιστα σήμερα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχουν πρωτοστατήσει στον αγώνα ενάντια της Χούντας. Αναφέρθηκε πριν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής σε συγκεκριμένα γεγονότα. Να θυμίσουμε τι.
τους αγώνες του αντικτατορικού Ρεγκαφεραίου, της αντιεφεέ, το ΠΑΚ, το ΠΑΜ, τη νομική. Όλα αυτά ήταν μεμονωμένα γεγονότα. Ή το μεγαλείο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μπόρεσε και εξέφρασε την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ο οποίος ζήταγε ένα θέμα. Δημοκρατία, ελευθερία, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Εσείς σήμερα είστε εδώ και κατέχετε τον θόκο του Υπουργού Παιδείας. Είναι προσβολή για τους φοιτητές, για την ίδια την παιδεία στην Ελλάδα. Είναι προσβολή να ανασκευάσετε. Τι περιμένατε λοιπόν να κάνει η επτάχρονη δικτατορία, όταν μάλιστα ακολούθησε την περίοδο του μεταμφυλιακού κράτους, όπου υπήρχαν κυνηγητό των δημοκρατικών φωνών, των αριστερών φωνών, με ξερονίσια, με εξορίες, τα αγνοείτε όλα αυτά. Έρχεστε εδώ να ξαναγράψετε την ιστορία. Ελπίζω ποτέ να μην σας δοθεί αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως, ως παράταξη, φαίνεται ότι από ένα σημείο και έπειτα, και την διαχωρίζω πραγματικά τη σημερινή σας τοποθέτηση από τη Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά το 1974 και από αυτή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πρόκειται για τομή, φαίνεται, που έχει αρχίσει από τον Αντώνη τον Σαμαρά. Συνεχίστηκε μετά με την υπουργοποίηση των πρωτοπαλίκων του Λάος και συνεχίζεται επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όχι λοιπόν, επειδή εσείς δεν έχετε συμφιλειωθεί με τις αξίες της μεταπολίτευσης, δεν έχετε δικαίωμα να προσβάλλετε έτσι εδώ μέσα, στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, τις μεγάλες αξίες που ακόμη εμπνέουν όχι μόνο τη νέα γενιά, αλλά όλο το φάσμα του δημοκρατικού κόσμου. Να ανασκευάσετε.